σημειώσει αρκετά, μιλήσαν αρκετοί ομιλητές. Είναι μια κορυφαία στιγμή. Πραγματικά μπορείτε, τώρα ναι. Είναι μια κορυφαία στιγμή για κάθε δημοτική αρχή. Σίγουρα κάποιοι χαρακτηρισμοί δεν αρμόζουν και κάποιοι τρόποι οι οποίοι λέγονται πάλι δεν αρμόζουν, να είναι έστω ηρωνικοί ή οτιδήποτε άλλο. Θα άκουσα πολύ με προσοχή, σημείωσα αρκετά πράγματα. Ναι, 406.000 ευρώ. Αυτά είναι, αυτά ήταν, αυτά παρά ήταν το 10, ήταν. Εσείς κύριε Χατζηδημητρίου, εντάξει, τι να κάνουμε, ζήσατε σε άλλες εποχές, 406.000 ή 120 εκατομμύρια πόσα βγαίνανε, τα είχατε για τους μπουφέδες, για έξοδο παραστάσεως. Εμείς δεν έχουμε, τι να κάνουμε. Αυτά είναι, ζούμε δυστυχώς σε άλλες καταστάσεις 22 χρόνια μετά, 23. Πρέπει να πορευτούμε με αυτά, πρέπει να τα σεβαστούμε. Θα πω εγώ τι κάνουμε εμείς. Η κάθε επίσκεψή μας στην Αθήνα αποφέρει καρπούς. Το ξέρετε πολύ καλά, είδατε πώς κινούμαστε και στο συνέδριο που έγινε κάτω στη Θεσσαλονίκη, είδατε αν έχουμε γνωριμίες και αν μας γνωρίζουν. Να ξέρετε και να είστε βέβαιοι και σίγουροι ότι όποια επίσκεψη στην Αθήνα και αν κάνουμε αποφέρει καρπούς και φέρνει χρήματα. Αυτό να το θυμάστε και θα τα μετρήσουμε στο τέλος. Δεν θέλω να πω όπως το μεσημέρι στην οικονομική κομπιουτεράκι, κράτα, βγάλε, βάλε, σύνδια και αυτά, δεν χρειάζεται, θα τα κάνουμε στο τέλος. Μίλησε ο κ. Παρούτογλου για πάντρεμα διάφορων δράσεων. Πήγαμε εμείς ήδη στην κυρία Μενδώνη, για να θυμίσω, στον Υπουργό Πολιτισμού, έτσι ώστε να παντρευτεί ο αρχαιολογικός χώρος, το κάστρο μάλλον της Χρυσής, με τον αρχαιολογικό χώρο του Αλόρου, μαζί με τα Λουτρά και την πόλη της Αρδαίας. Περιμένουμε, λόγω COVID δεν έχουν έρθει οι μηχανικοί της, να μας κάνουν τη μελέτη, μας υποσχέθηκε μελέτη ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ για όλη αυτή την παρέμβαση. Πρόσβαση στο κάστρο της Χρυσής, στον αρχαιολογικό χώρο και όλο αυτό πάντρεμα για το κεντρικό δρόμο. Οπότε, ας μην προκαταβάλουμε τίποτα. Απλά έτυχε λίγο έτσι η διαδικασία. Άμα δείτε τις ημερομηνίες, θα καταλάβετε ακριβώς γιατί μιλάω. Πολύ ευχάριστο θα ήταν και σε εμάς να πηγαίναμε στην Αθήνα, να αφήναμε ένα τεχνικό δελτίο και να εγκρινόντουσαν όλα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Πολύ σωστά το έθεσε ο κ. Παρούτογλου. Έχει εμπειρία από αυτοδιοίκηση. Έκανε αντιδήμαρχος επιτητίας κ. Πασόη. Τα θυμάται καλά πώς είναι, πώς είναι να κάνεις μελέτες. Θυμάμαστε κι εμείς, Γιάννη και την Κύρη, πώς ήταν οι μελέτες του Μπαλτατζής όταν τις εγκρίναμε τρέχοντας με το αυτοκίνητο του Μάζδα τρεις φορές στη Θεσσαλονίκη, με υπουργό Γεωργία Σολιο στην Αθήνα, με τον υπουργό Γεωργία τον κύριο Καρασμάνη, για να εγκριθούν οι ασφαλτοστρώσεις. Πρώτα δύο χρόνια είχαμε να λέμε, φέραμε τέσσερις ασφαλτοστρώσεις. Επί κυρίου Ζέρζη οι μελέτες, 2008, για να μην αδικούμε και κανένα. Αφού θέλετε κύριε Πίνο, να μην αδικούμε, να μην αδικούμε. Αλλά να λέμε και αλήθειες. Ούτε εμείς οικειοποιηθήκαμε κανένα έργο, ούτε υποτιμήσαμε. Πολύ σωστά έγινε ο κόμος της Αριδαίας από τον κύριο Πασόη. Από όταν έγινε σταματήσαμε να έχουμε θύματα και τροχέα. Όντως ήταν ένα έργο το οποίο περισσότερο δεν είναι αισθητικό, να το πω, δεν είναι μόνο για την ομορφιά, είναι το ρυθμιστικό που δίνει, δηλαδή η καλή κυκλοφορία. Και έτσι προχωράνε όλοι σωστά, όμορφα και δεν υπάρχουν τα τροχέα. Οι στοχευμένες δράσεις που έχουμε εμείς δει με τους συνεργάτες μου, τους αντιδημάρχους και τους προέδρους, γιατί ας μην ξεχνάμε τα καθημερινά τηλέφωνα και επικοινωνία με τους προέδρους, αυτό το σκοπό έχουν. Να μιλάμε και να μας αναδεικνύουν τα προβλήματα. Τι θέλουμε, να έχουμε καλούς δρόμους, είτε για τους τουρίστες είτε για εμάς, είτε να έχουμε τον ηλεκτροποτισμό, είτε να έχουμε άρδευση. Άμα δείτε, από αυτά τα χρήματα όλα εμείς τα έχουμε βάλει μέσα. Τι πέρασε στα ψηλά γράμματα, το οποίο θα το αναφέρω εγώ. Για πρώτη φορά τον έφερε νομίζω ο κύριος και την κύριες. Βάλαμε σήμανση στο ενάσφαλτο. Δεν μου έρχεται τώρα. Διαγραμμίσεις οδών. Για πρώτη φορά νομίζω. Εμείς στα δικά μας δίκτυα θα κοιτάξουμε όσο γίνεται περισσότερο να τα συντηρήσουμε. Για πηγαίνετε λίγο στον δρόμο στο Σάνδρα Λυκόστομο, για πηγαίνετε σήμερα στον δρόμο Αριδιά Ξηφιανή. Δεν είναι δικό μας, να δείτε παρεμβάσεις που κάνουμε. Γυρίστε όλους τους δρόμους, να δείτε πόσα έχουμε καθαρίσει που είναι δημοτικά. Η είσοδη των πόλεων της πόλης Αρδαίας, εννοείται, φαντάζομαι, στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, όλη η πρόταση αυτή που θα γίνει θα περιέχεται και εκεί. Οπότε ας μην προκαταβάλουμε τίποτα.
ομάδα και πιστεύω ότι όταν ολοκληρωθεί αυτός ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός μαζί με την ανάπλαση του δυτικού περιφερειακού που θα γίνει μαζί με την είσοδο της πόλης Αρδέας, πιστεύω σε 1,5-2 χρόνια η Αρδέα θα αλλάξει και αυτό που λέγαμε όλοι προεκλογικά και χρόνια θα το πούμε, τι δεν έχει η Αρδέα ταυτότητα. Η Αρδέα θα αποκτήσει ταυτότητα επί δικής μας θητείας. Εύχομαι όμως μόνο, ναι, τα έργα είναι πολλά και συνεχιζόμενα και αποσάτα και θα σας πω το κουμπί όλης αυτής της ιστορίας, το οποίο εμείς το αναδείξαμε και εμείς το συμμαζέψαμε. Και θα εξηγήσω τώρα σε λίγο. Η Αρδέα, όπως σας είπα, θα αποκτήσει ταυτότητα. Αλλά τι ξεχάσαμε όλοι τόσα χρόνια. Όσα έργα και αν έχουν γίνει εκτόσεις πολλές. Μπήκε κανένα στον κόπο να τα μαζέψει, να τα συμμαζέψει, να δει πόσα είναι αυτά τα χρήματα. Θα τα δείτε στην πρώτη αναμόργωση του Φεβρουαρίου πόσα χρήματα είναι και πόσες στοχευμένες και ουσιώδεις παρεμβάσεις θα γίνουν. Δώστε 2 μήνες χρόνο και θα δείτε στην πρώτη αναμόργωση του Φεβρουαρίου που θα είναι η κανονική αναμόργωση υποχρεωτική, θα δείτε πόσα χρήματα θα υπάρχουν εκεί πέρα και πόσα έργα θα μπουν και σε κοινότητες. Να παρακαλώ να σημειωθεί αυτό από τους αρχηγούς των παρατάξεων για να μην φεύγουμε και από τα λόγια μας. Από εκεί και μετά, χρήματα φέρνουμε, εξακολουθούμε να φέρνουμε, είτε ράμπες αμαία, είτε η έγκριση στο Τρίτσις, τα 806 χιλιάρικα, είτε από το Πράσινο Ταμείο έγκριση, είτε άλλα μηχανήματα. Δεν κάνουμε κι εμείς, δηλαδή, μόνο ταξιδάκια. Αποδίδουμε, φέρνουμε καρπούς, κάνουμε δουλειά. Τα ταξιδάκια δεν τα ανέφερα εγώ ποτέ. Τα ανέφερε ίσως κάποιος άλλος. Λίγο να κάνουμε τη μνήμη μας, να την φρεσκάρουμε. Τι προσπαθούμε να κάνουμε και κλείνω. Ήδη ετοιμάζουμε μελέτες αγροτικής οδοποιίας 25 χιλιόμετρα. Ετοιμάζουμε μελέτες αντισεισμικής θωράκισης. Ετοιμάζουμε διαδικασίες για την ψηφιοποίηση αρχείων πολεοδομίας και δημοτικής περιουσίας. Ετοιμάζουμε μελέτες για προμήθειες οχημάτων. Ετοιμάζουμε μελέτες για ορίμαση μελετών, ετοιμάζουμε μελέτες για γωνίες ανακύκλωσης και κάδους απορριμμάτων, όλα αυτά θα τα δείτε μέσα στο Τρίτσις και στο τέλος θα μετρήσουμε πόσα χρήματα θα φέρουμε. Τα χρήματα επίσης που θα έρθουν, το έχετε ήδη καταλάβει, θα είναι σίγουρα η ανέγερση του νέου νοικιαγωγείου των Βρωμάχων, δεν ξέρουμε το ύψος του ποσού, 1,5-2 εκατομμύρια πόσο θα βγει. Και σίγουρα θα δείτε κάτι το οποίο δεν το έχετε ξαναδεί άλλη φορά. Θα φέρουμε σίγουρα μία μελέτη για ένα γυμνάσιο της Αρδέας, να μην πω και δύο. Αλλά ας κρατάμε μικρό καλάθι, να είστε βέβαιοι ότι θα φέρουμε μία μελέτη για νέο γυμνάσιο στην πόλη της Αρδέας, γιατί όπως γνωρίζετε το δεύτερο γυμνάσιο και το πρώτο είναι παλαιά, αλλά ειδικά το δεύτερο είναι ακόμα πιο παλαιό. Έχουμε μεριμνήσει για όλα αυτά, δεν τα έχουμε αφήσει έτσι και ήδη έχουν γίνει όλες οι επιτούμενες διαδικασίες έτσι ώστε να υπάρχει χώρος μάθησης, σύγχρονος και λειτουργικός για όλα τα παιδιά μας. Καλό το σώμα για την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος.